με ζωγραφιές στα χέρια και μηνύματα για την οικογενειακή ειρήνη και γαλήνη, ξεκίνησε από τον Άγιο Μινά ένας διαφορετικός περίπατος στο κέντρο της πόλης. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρωτοβουλία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την ευαισθητοποίηση της κοινή νόμης κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Θα δώσουμε σε όλους ένα μήνυμα ότι ποτέ σε κανένα πρόβλημα η απάντηση, η λύση δεν είναι η βία. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε και να τα εξετάζουμε μέσα από την αγάπη, μέσα από την κατανόηση και σίγουρα η βία δεν αποτελεί κανένα υπόστρωμα πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί μια οικογένεια, να χτιστούν αρμονικές σχέσεις. Ένα περίπατο με θετικά μηνύματα για την οικογένεια, την οικογενειακή ενότητα και τελικώς για τις συνθήκες ειρήνης και γαλήνης στο οικογενειακό περιβάλλον. Και τι πιο όμορφο και αληθινό από το γεγονός τα μηνύματα αυτά να υπάρξουν ως έκφραση μικρών ή μεγαλύτερων παιδιών, των μαθητών της πόλης μας και η ανάδειξή τους σε μια δημόσια διαδρομή. Ο περίπατος πέρασε μέσα από κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου με μαθητές του Μουσικού Σχολείου να προπορεύονται και να δίνουν μια ευχάριστη μουσική νότα σε περαστικούς και καταστηματάρχες, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αγάπης. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά λεπτό, με αποτέλεσμα άνθρωποι που τους αφορά να μην έχουν το θάρρος να αποκαλύψουν ότι υπάρχει το πρόβλημα. Σε ένα σχετικό ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε με πρωτοβουλία, όπως είπαμε, της Αρχιεπισκοπής και προβλήθηκε από το Κρήτη TV, παρουσιάζεται μια ακριβώς τέτοια εικόνα. Μια εκπαιδευτικός ανακαλύπτει μελανιασμένα τα χέρια μιας μαθήτριας. Και πίσω από αυτό υπάρχει ένα background μιας ενδοοικογενειακής ιδιαίτερης κατάστασης που οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν σε όλους όσους δεν το έχουν καταλάβει αυτό και ασφαλμένα χρησιμοποιούν άλλες τακτικές να δώσουμε όλοι μαζί και κυρίως με τη φωνή των παιδιών μας αυτό το μήνυμα για να περιοριστεί ή να πω καλύτερα να εξαφανιστεί αυτό το δυσάρεστο φαινόμενο. Μακάρι οι φωνές των παιδιών μας να ακουστούν δυνατά, να ηχήσουν στις καρδιές όλων μας και όσοι ακολουθούν λάθος δρόμο να επαναπροσδιορίσουν την πορεία τους και να καταλάβουμε όλοι ότι μόνο με αγάπη, με ομόνοια, με ειρήνη μπορούμε να πάμε μπροστά σε όλους τους τομείς. Πρόκειται για μια δράση που εντάσσεται στην εκστρατεία ενημέρωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με κεντρικό μήνυμα «Ας νικήσουμε τη βία», στην οποία μετέχουν πολλοί τοπικοί φορείς και οργανώσεις.